θυμάμαι το βλέμμα του, θυμάμαι που μιλήσαμε. Είναι πολύ αξιοπρεπής, πολύ δυνατό παιδί. Υπήρξε συνάδελφος που μου ζήτησε να βγάλουμε τη φωτοβολίδα. Είχαμε σοκαριστεί, γιατί ξέρουμε όλοι τις επιπτώσεις που έχει αυτός ο τραυματισμός. Ο επικεφαλής της Δημιουργίας που δέχτηκε τη φωνική επίθεση από τους χούλιγκαν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι μιλάει στο Open και περιγράφει τα όσα φρικτά έζησε δίπλα στο συνάδελφό του, ο οποίος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Ο συνάδελφος λοιπόν τράβηξε την φωτοβολίδα τα 3/4. Το 1/4 έμεινε μέσα. Προσπάθησα κι εγώ από την πλευρά μου να το βγάλω. Δεν επέμεινα περισσότερο γιατί έπρεπε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είδα ότι δεν μπορούσα να το βγάλω. Ο αστυνομικός των ΜΑΤ βρίσκεται στο έδαφος, ήδη βαριά τραυματισμένος από τη φωτοβολίδα. Οι επιθέσεις, ακόμα και με εκρηκτικές μολότοφ, είναι συνεχείς. Μία από αυτές, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Δημιουργίας, σκάει δίπλα στον ήδη τραυματισμένο αστυνομικό. Εκτοξεύσανε μολότοφ, εκρηκτική, η οποία έσκασε δίπλα στο Γιώργο που ήταν εξαπλωμένος, στην άλλη πλευρά, στο άλλο πόδι, όπου αυτή η εκρηκτική του προκάλεσε και εσωτερική αιμορραγία. Αυτό το μάθαμε μετά από τους γιατρούς. Που γνωρίζουν την τεχνική πρώτων βοηθειών τουρνικέ προσπαθούν να βοηθήσουν. Τα όσα περιγράφει ο αστυνομικός που βρέθηκε δίπλα στον τραυματισμένο συνάδελφό του συγκλονίζουν. Τα πρώτα 20 λεπτά είχε αισθήσεις. Είχε τις αισθήσεις του. Από ό,τι μου είπαν οι γιατροί, για να έχει ακόμα αναπνοή ο Γιώργος, αυτό που τον έχει σώσει είναι το τουρνικέ, τα δύο τουρνικέ και η φυσική του κατάσταση. Έχει καταλάβει ο Γιώργος από την πρώτη στιγμή, γιατί εκλιπαρούσε και τα παιδιά να του βγάλουν αυτό το πράγμα από το πόδι του. Θέλω να ακουστεί αυτό. Θέλουμε τον κόσμο μαζί μας. Το υγιές κομμάτι να καταλάβει ότι η αστυνομία είναι μαζί του. Δεν έχει να φοβάται τίποτα. Οι αρχές αναμένεται το επόμενο διάστημα να προσκομίσουν στην εισαγγελία και άλλα στοιχεία για χούλιγκαν που έχουν απασχολήσει τις αρχές. Όχι μόνο για επεισόδια σε γήπεδα, αλλά και για περιστατικά πυροβολισμών και για υποθέσεις ναρκωτικών. Ενώ οι αστυνομικοί που συνεχίζουν τις έρευνες έχουν διαπιστώσει πως σε πολλές περιπτώσεις έχουν να κάνουν με περιφερόμενους χούλιγκαν. Καθώς είχαν να κάνουν με τα ίδια πρόσωπα σε επεισόδια στο πρόσφατο παρελθόν σε εντελώς διαφορετικές περιοχές. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε και άλλες συλλήψεις, καθώς ο άνθρωπος που προμήθευσε τις φωτοβολίδες στους χούλιγκαν έχει σκιαγραφηθεί. Θα έχουμε προφανώς συλλήψεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουμε μόνο στο συγκεκριμένο. Στη συγκεκριμένη σύλληψη του καθομολογία δράστη της δολοφονικής επίθεσης. Για καθοδηγητή εντός του γηπέδου που προμήθευσε τους χούλιγκανς με πολυμοφόδια κάνει λόγο και ο αδερφός του 18χρονου, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των φωνικών επιθέσεων κατά των αστυνομικών. Μόλις γύρισε, μας είπε ότι είχε κάνει μαλακία, ότι πήγε να ρίξει μια φωτοβολίδα. Όμως αντί να τη ρίξει στον αέρα, την έριξε στο πόδι του αστυνομικού. Τη φωτοβολίδα του την έδωσε ένας άλλος που δεν τον ήξερε και του είπε να τη ρίξει προς τους αστυνομικούς. Αυτός του έδειξε και πώς θα τραβήξει το σκηνή και θα τη ρίξει. Υπήρξε μια δημιουργία η οποία ήταν στα 500 μέτρα. Εγώ επιχειρησιακό σχεδιασμό δεν κάνω, αλλά επειδή το ξέρω κάποια στιγμή θα τον κρίνω. Αν αυτή η δημιουργία έπρεπε να είναι εκεί ή έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένες οι δυνάμεις ή δεν έπρεπε να είναι καθόλου. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες, πληροφοριακά δελτία ότι θα γίνουν επεισόδια. Οι γιατροί ακροτηρίασαν χθες το τραυματισμένο από τη φωτοβολίδα πόδι του 30χρονου αστυνομικού, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νικήτα Κακλαμάνη αναφορικά με την υγεία του 31 ετών αστυνομικού. Δεν ξέρω τι να ευχηθεί κανείς για αυτό το παιδί. Σαν γιατρός θα έλεγα ότι αν ο Θεός τον αγαπά, καλύτερα να τον πάρει, όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, από το στόμα ενός γιατρού. Ήδη έγινε ακροτηριασμός, αλλά φοβούμε ότι 15 λεπτά με την καρδιά σταματημένη, οι εγκεφαλικές βλάβες θα είναι τέτοιες που δεν ξέρω τι ζωή θα έχει αν επιζήσει αυτό το παιδί. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου της Νίκαιας, οι γιατροί προχώρησαν την Τρίτη στον ακροτηριασμό του άτυχου αστυνομικού λόγω βλαβών και νεκρώσεων στο σημείο του τραύματος.